talkpavlaradio.gr και βρισκόμαστε στο Φάουστ, γιατί υπάρχουν τρεις αδελφές του Τσέχοφ που μας βάζουν σε ένα διαφορετικό κόσμο, Insomnium. Κοίμα σου. Νάντια. Ωραία, Νάντια. Και ποιο ρόλο έχεις? Εγώ έχω δύο με την Αντάσα. Mm-hmm. Δεν είμαι μία από τις τρεις αδελφές. Ωστόσο, μπαίνω στο σπίτι τους, γιατί παντρεύομαι τον αδελφό τους. Εσύ? Μάσα. Και το όνομά σου? Μόσχα. Ωραία. Τι είπα. Ωραία. Είσαι πάμε Μάσα. Και τι είναι Μάσα? Η Μάσα είναι η μεσαία αδερφή από τις τρεις αδερφές. Είναι η μόνη η οποία είναι παντρεμένη. Ο Αλαζή είναι έναν πολύ μεγάλο έρωτα, ο οποίος την αφήνει και την οποία το είσαι η? Είμαι η Λίνα. Και το όνομα στο κανονικό? Έλληνα. Έλληνα. Α, δεν είναι. Λίνα. Και ποιο ρόλο είναι, και τι κάνει ρόλο σου? Εγώ είμαι η μικρότερη. Έχω πολλά όνειρα. Ξεκινάω γιατί είναι πολλά όνειρα. Τα οποία από τη μία πραγματοποιούνται, από την άλλη όχι. Το πιο βασικό είναι να πάω στη Μόσχα. Το πιο βασικό είναι να πάω στη Μόσχα, όπως όλοι μας. Αλλά ίσως εγώ το θέλω λίγο περισσότερο από τις υπόλοιπες αδερφές. Θέλω να γνωρίσω τον έρωτα. Το γνωρίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Γιατί οι τρεις αδερφές πάντα ψάχνουν κάτι περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι η Δανάη και έχω δύο με την Όλια, Όλγα, που είναι η μεγαλύτερη αδερφή. Είναι, νομίζω, η κορώνα του σπιτιού, αν και η γυναίκα. Που υπάρχει και ένας αδερφός στην οικογένεια και όπως είναι η Όλγα. Προσέχει της, προσέχει την κατάσταση του σπιτιού, προσπαθεί να είναι όλα στα τέλεια. Γενικά θέλει μία μετρημένη ζωή, ίσως νομίζω. Είσαι ο? Είμαι ο Μιχάλης. Και τι υποδίεσαι? Υποδίομαι όλους τους ρόλους. Περνάω από όλους τους ανδρικούς ρόλους. Συμπεριλαμβανομένης και της Δαντάς, η οποία είναι γυναικείος ρόλος, αλλά ο βασικός χαρακτήρας, τον οποίο έχω αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου, γιατί τον μοιράζομαι και αυτόν ως ένα σημείο με τον Αντώνη, είναι ο Βερσίνη, ο οποίος είναι ένας στρατιωτικός, ένας κύριος παντρεμένος, με παιδιά, που γνωρίζει στην αρχή του έργου τις τρεις αδερφές, γιατί έχει έθνη μετάθεση, και ερωτεύεται με τη Μάσα, η οποία μπαίνει στη ζωή του σαν τρίτο πρόσωπο στο γάμο του. Αυτό είναι το βασικό. Εγώ είμαι ο Αντώνης. Και υποδίεσαι? Υποδίομαι και εγώ. Είμαι ο ινσομνιουστής, θα το λέγαμε. Ναι, κάνουμε όλους τους υπόλοιπους ρόλους που κάνω στο έργο. Οι οποίοι ποιοι είναι? Περνάω από όλους. Περνάω από τον αδερφό, περνάω από τον που είναι τον άντρα της Μάσας, περνάω από τον Θεραπούντ, τον Φεντόντι, το που είναι ο καλεσμένος, τον Τούζεμπαχ, που είναι ο Ψαλιώνη, περνάω από όλους. Νταντά, και από εκεί τελειώνω. Περνάω από όλους αυτούς τους ρόλους. Και ποιος είναι η φιάλτη του έργου με την Καθρίνα? Νομίζω να μην πάει στην Μόσχα. Ο εφιάλτης του ρόλου μου, ας πούμε, ή του έργου. Το ότι η ευτυχία δεν θα έρθει ποτέ γιατί είναι μεταβλητή. Όπου είσαι, εκεί είναι η ευτυχία. Δεν είναι κάπου που δεν είναι, που δεν μπορείς να τη φτάσεις. Είναι εκεί που είσαι η ευτυχία. Ο πολλής κόσμος, σίγουρα, το να χάσει τον έλεγχο, και να φοβάται ότι μπορεί τα παιδιά της να πάρουν κάτι. Όχι, θα χάσω τον Βερσίνη, το χάνω, ούτε θα πάω στο Μόσχα. Τι να μην πες.
Ο εφιάλτης ο δικός μου, δεν είναι κρυμιστή. Ο εφιάλτης, ποιος είναι, είναι να... να δω τα κορίτσια να μην προσπαθούν για κάτι καλύτερο στη ζωή τους. Νομίζω ότι δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτό είναι το καλύτερο για την άλλη. Τελικά όλα αυτά που σχεδιάζουν είναι πέντε του. Είτε είναι όσο πέντε, είτε είναι. Ότι τελικά δεν είναι. Μάλιστα. Ήμασταν ο τόπο παγκοσμίου διαδικασία και είμαι ο Ανδρέας.